Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα ε, ζωντανό θρύλο, θα έλεγα, τη χορευτική μουσική, έτσι να το πω γενικά στην Ελλάδα ξακουστό DJ, μουσικό παραγωγό και ραδιοφωνικό παραγωγός φυσικά στο Best 92,6. Legend, εγώ τον αποκαλώ και τον αγαπώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, ο Παλ Καλώ ήρθε, Γιώργο. Καλώ σα βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Παλ Χαίρετε για από μένα. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό θα ξεκινήσω από τότε που επέστρεψα από την Αμερική, όπου σπούδαζα 7 χρόνια Μουσική Τεχνολογία, ε, όπου είχε γίνει ήδη ένα μεγάλο μπα με κυκλοφορίες σε εταιρείε παντού, δεξιά και αριστερά, και φυσικά φτάνω στο αθηναϊκό, ε, πώς το λένε, γίγνεστε, mm -hmm. <laughs> όπου ήταν τα δύο μεγάλα κλαπ τότε, πλασόντα όπου ήταν και καλά κοντραριζόταν και μεταξύ του. το Umatic λίγο πιο σκληρό, το πλασόντα λίγο πιο soft, να πούμε, και φυσικά αυτά να δω στην Αθήνα και ήταν το μεγάλο δίλημα σε ποιο από τα δύο κλαμπ θα πάω γιατί κανονικά δεν μπορούσα να παίξω και στα δύο. Και είχα το να πω ονόματα. Γιατί όχι. Γυμάτια, τον Κοϊκας, ο ιδιοκτήτη του Γιουμάδη ήταν ο κύριο Κόικα, ο ιδιοκτήτη του Πλασόντα ήταν ο κύριο Κονομίδη. Και ήμασταν στο τέτοιο ποιο θα με πάρει και πού θα πάμε. Και ερχόταν μία ο ένα αεροδρόμιο να με πάρει, μία ο άλλο, μέχρι τελικά να κατασταλάξουμε σε ποιο μαγαζί θα έχω residency βασικά και θα παίζω μια φορά το μήνα. Τελικά αποφάσισα να πάω και στους δύο. <laughs> 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 και εντάξει, είχαμε βραδιές. εντάξει πιο πολύ ήταν μένες στο Πλασόντα mm -hmm. και κάποιες βραδιές γινόταν και στο u -Matic. Διαφορετική μουσική στο Σόντα και στο Γιουμάτικ ε, περίπου τα λίγο πιο σκληρά έπαιζε στο Γιουμάτικ mm -hmm. από ό,τι θυμάμαι. Μόνο με βινίλια τότε φυσικά δεν υπήρχαν ούτε CD καλά. -καλά. Και στο πλασόντα ήταν λίγο πιο. Γενικά το πλασόντα ήταν λίγο πιο χαλαρό. Mm -hmm. Απ' την άποψη πιο progressive, πιο τέτοιο. Ενώ το Umatic πήγαινε και προς το τέκνο από τότε. Πόσα βινίλια κουβαλούσε τότε για τα σετ, μασε. Δυσκοκύλη. Κουβαλούσαμε δύο τσάντες. Δεν είχαμε ακόμα και τα ροδάκια. Mm. Δεν τα είχε βγάλει η UDG. Και εντάξει, ήταν τουλάχιστον πάνω από 200. 300. Κάθε φορά που 300 ευρώ. Ναι, ναι, περίπου. Με ναι, δύο μεγάλε τσάντε, θυμάμαι και μια μικρή. Για να βγάλει πόσε ώρε πρόγραμμα. Ε, Τρει. Ανάλογο στη βραδιά. Όταν έπαιζαμε με ξένου, γιατί uh -huh. είχαμε και τι δικέ μα βραδιέ. Ε, με ξένου έπαιζε δύο-τρει ώρε. Ναι. Mm -hmm. Στο άλλο μπορούσε τα long set που είχαμε εκεί ήθελε όλα τα βινίλια. Μπορεί να κρατησει Mm. Mm. Είναι εντελώ διαφορετικό το σερ με τα βινίλια σε σχέση <laughs> ναι, ναι, με τώρα που ναι, πας. Πάση... Εγώ δεν δε θυμάμαι τίποτα βασικά. Δηλαδή, έπαιρναν τα βινίλια, έπαιρναν και πολλά πρόμορφα από τι εταιρείε τότε που ήταν τελείω λευκά. Mm -hmm. και είχα ένα μαρκαδόρο και σημείωνα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, τι ναι, ναι, ώρα περίπου. Ένα-δύο αστέρια πιο δυνατό. Πέντε αστέρια καραβαράι, Σοβαρά, ε, κανεί ε, δεν Και τάχω, τα έχω ακόμα τα βινίλια που τα έχω, είναι μαρκαρισμένα έτσι. Uh -huh. Είναι άλλη εντελώ η αίσθηση το να παίζει. Ναι, γιατί ώρες. δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνουμε μεταφορά μετά στο MP3 και στο WAV, που είναι όλα. Δεν ξέρει, δηλαδή τι να μαρκάρει. Mm -hmm. Όπου μαρκάρει τώρα, πάλι με την ίδια λογική, μαρκάρο. Α, Β, Γ, Δ, ABCD, βασικά, αναλόγω στη δυναμική του κομματιού. Mm -hmm. Κάποιο, λέω εγώ, έρχεται από τον μακρινό πλανήτη Άρη και δεν έχει ακούσει κανένα σετ του Τζιπάλ, δεν έχει ακούσει καμία κυκλοφορία του Τζιπάλ, δεν έχει ακούσει ούτε δικά σου τραγούδια, ούτε δικά σου σετ. Τι μουσική παίζει ο Τζιπάλ. Τώρα ή τότε. Ε... ε έκαθεν ήταν μια μουσική με περισσότερη ατμόσφαιρα, mm -hmm. ε, περισσότερο feeling σου βγάζει, δηλαδή αυτό το πράγμα είχε πολύ μελωδία μέσα. Πολύ αίσθημα. Mm -hmm και δεν ήταν τόσο ρε παιδί μου προ την πλευρά του τέκνο, το μονότονο τέκνο, ξέρεις. του το και μια μπότα για να μπάσω. Πάντα είχα λίγο feeling μέσα. Τα BPM. Το τα... BPM τότε τα καθημένα... ήταν 126, 128 πήγαινε και 130. Τώρα τα BPM έχουν πέσει. Αν είναι 122, θεωρείται γρήγορο. <laughs> Τώρα που είναι πολύ τη μόδα, αυτό το έθνικ, άφρο... Yeah. Ε, το σύμπλεγμα αυτό το ξέρει. Mm -hmm. Με φωνητικά αφρικάνικα, ό,τι θε βάλεις. βάλει, λύρε κριτικέ μέσα, λαούτα. Πόσα χρόνια παίζει μουσική, Πόσο χρόνο. Χθε έκλεισα και τα 50, ε. Ωραία. Ωραία πολύ χρόνο. <laughs> Ευχαριστώ. <laughs> Παίζω από το 1996. Άρα μιλάμε Έτσι, για... Full. για 30 χρόνια σχεδόν, mm. α πούμε. Άρα φαντάζομαι έχει περάσει ατελείωτε ώρε και σε στούντιο μέσα και σε. Ναι, και γιατί σε το DJ μαζιών. League ήταν δευτερεύον. Ξεκίνησα αυτό που έκανα και στην Αμερική πολύ, mm -hmm. αυτό με το Πανεπιστήμιο, ήταν παραγωγή. Αυτό είχα τρέλα εγώ. Mm -hmm. Σπούδαζα φυσικό στο Ηράκλειο και κάτω είχα τα πρώτα scene και ένα υπολογιστή που συνέχεια κράσαρε μόνο midi εδώ μεταξύ, το οποίο δεν συγχρόνιζε και ποτέ. Ήταν συνέχεια out of time και λέω ρε, τι γίνεται ρε φίλε, θα, θα γράψω ένα <laughs> κομμάτι. Είχα τρέλα με αυτό. Ήθελες να γράψεις τη δική σου ναι, μουσική. Ναι, ναι, όπου από μικρός που ξεκίνησα πιάνω, η <laughs> δασκάλα του πιάνου, αυτό ήταν το πρόβλημά της, ότι δεν έπαιζα τα κλασικά Mozart, Beethoven και τέτοια που είχαμε για τις εξετάσεις και καθόμουν εγώ και μαζεύονταν όλο το δύο και έπαιζα τα δικά μου. Πόση ώρα σου παίρνει, πόση σκέψη θέλει για να γράψει ένα δικό σου τραγούδι. Έχει γράψει μερικά από τα πιο θεωρώ έτσι κλασικά πια τραγούδια, ρε παιδί μου. Ε, awesome awesome είναι... ναι, G&C, πες... Blue, είναι... Ναι, είναι, ναι, είναι ναι, ναι, πια αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ε... αυτά βγήκανε... Okay. Το Blue γράφτηκε ενώ ήμουν φαντάρος καταρχήν. Οκ. Okay. Όπου γύρισα, έκανε ένα μαρέα το φωνητικό στην Κρήτη μου να τότε υπηρετούσα. Mm -hmm. ε, κάνω το φωνητικό, κάνω τι μπασογραμμέ, τα τέτοια δεν ξέρω μου βγήκαν τα σύνθια όπω μου βγήκαν τότε. <laughs> ανάμεσα στη σκοπιά και. <laughs> και στο τέτοιο. τέτοια. Αναλόγω είναι. Μπορεί να σου βγει κατευθείαν, μπορεί να κάθε 10 ώρε μέσα στην οθόνη για να μην σου βγαίνει τίποτα. Και να μην βγαίνει, Ειδικά τώρα που έχει αλλάξει και ο τρόπο παραγωγή και εγγραφή, που είσαι με ένα λάπτοπ το οποίο δεν σου λέγει τίποτα, αλλά που κάνει παπάδε. Mm -hmm. Τότε παλιά είχα αλλάξει ακόμα μηχανήματα, κονσόλε, τέτοια. Τα ψιλοέγραφα και ζωντανά, δηλαδή τη μίξη την έκανα τόπου που έγραφα, αυτό mm -hmm. ήταν. Γεια σα. Ούτε να κάνει editing ούτε τίποτα, δηλαδή να το πειράξει. Τώρα η ζωή δεν είναι πιο εύκολη με το λάπτοπ. Είναι πιο εύκολη έχει. αλλά είναι πολύ πιο μη παραγωγική για, για μένα που έχω μάθει έτσι. Mm -hmm. Τα σετ πόση ώρα τα ετοιμάζεις, ή δεν ετοιμάζει. Για το πια. best. Α πούμε για το best. Για το best Κάθε εβδομάδα πλέον ε, ψάχνω την άπειρη μουσική mm -hmm. γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ, δεν θέλω τώρα να το πω, <laughs> μουσική που δεν ακούγεται καν. Okay. Να επιλέξω τα 10-11-12 καλύτερα κομμάτια που χωράζει στη μία ώρα mm -hmm. και την μοιάζω πάρα πολύ επιλεκτικά. Κάθε εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Πόσες ώρες δηλαδή σου παίρνει όλο αυτό. Ολόκληρη ημέρα, μέρα. Και η διαδικασία ξεκινάει να, ξε… να ακούσω όλα αυτά που έχουν βγει εκείνη τη βδομάδα. Mm -hmm. Γιατί θέλω να είναι και κομμάτια τη βδομάδα. Κάθε βδομάδα κυκλοφορεί κάτι. Κατάλαβε mm -hmm. στι διάφορε πλατφόρμε. Και κάνω ξεσκαρτάρισμα. Τώρα, άμα έχει να ακούσει 10.000 κομμάτια που βγαίνουν τη βδομάδα πλέον, mm -hmm. τι να κάνει. Άρα, μιλάμε για πολύ. Ναι, ναι, αρκετή ώρα μου Για πολλέ ώρε. Για να φτιαχτεί. και να παντρέψει και τα κομμάτια μεταξύ του. <ς Hern Ecuador> <Caleb> <φ rereeness> Γιατί λοιπόν, θες να έχει μια συνεχόμενη ροή που να είναι, να μην αφήνει τον ακροατή. Εσύ, ω κάποιο επειδή μου έχεις γράψει πολλά χιλιόμετρα στην Αθηναϊκή, και όχι μόνο νύχτα, και ω ε, συνθέτη α πούμε, αλλά και ω dj., σε ενοχλεί καθόλου που τη σήμερον ημέρα, α πούμε, με τα κοντρόλερ και τα τράκτορ και τα σούπα ο καθένα γίνεται DJ. Μπορεί τώρα. ο καθένα ναι, να γίνει ναι, DJ. Ναι, ναι. Άλλος σε μια εβδομάδα μπορεί να παίζει. Με την έννοια ότι σου κάνει sync ναι, το ένα ναι, deck ναι, με το άλλο για πλάκα. Ναι, ναι. με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί μα έβγαινε η ψυχή μετά με ΚΑΠΑ2. Τα, <σκοί> <σκοί> τα οποία δεν ήταν και σε ταρισμένα καλά. Και μόλι πλησίαζε εκεί στο, στο κέντρο που άναβε το φωτάκι, εκεί. Να μην το πω τώρα. Δεν έβγαινε, φίλε. Εντάξει, το κυνηγού συνέχεια. Εντάξει, καμία σχέση. Μέχρι και με τα CDJ. Εγώ δεν βάζω ποτέ sync στα CDJ. Okay. Και πλέον θέλω να ξέρω έτσι. Δεν θέλω. Ο τράκτορα τον πατά δύο sync. Και τελείω. Παίρνει, σου δίνω 10 κομμάτια σε ένα και πήγαινε παίξει το βράδυ. Α, ναι, λοιπόν. yeah, yeah. Άρα πώ ξεχωρίζει σήμερα ο καλό DJ από τον ερασιτέχνη. Και με sync να είναι. Mm -hmm. Πάλι πρέπει να έχει κάνει μια προεργασία όσο αφορά τη μουσική που θα παίξει. Mm -hmm. Ναι. Κατάλαβε στην επιλογή των τραγουδιών. Ναι, ναι, ας πούμε. ναι, και άμα θε να το πα και σε άλλο επίπεδο, να παίξει πολύ πιο ψαγμένα κομμάτια που λένε. Γιατί mm -hmm. πολλοί παίζουν αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμο. Mm -hmm. Ο καλό DJ θα, πάει, θα παίξει αυτό που νομίζει αυτό, μεν θα κάνει τον κόσμο να χορέψει. Mm -hmm. Αλλά θα, θα ακούσει ρε φίλε, μουσική που δεν έχει ξανακούσει. Ναι. Mm -hmm. ναι, γιατί υπάρχουν πλέον και αυτά έχουν γίνει. Είναι 20 σταθερά κομμάτια που παίξα το καλοκαίρι τα οποία θα παίζουν όλοι DJ σε κάθε set. Αν θέλουν πραγματικά να... Για να πάρουν τα κινητά περισσότερο για να τραβήξουν περισσότερα stories. Σωστό. Παραγγελίε. Ο... Δεν, παραγγελίες... δεν δέχομαι. Αυτό θα σου λέω. Όχι, με τίποτα. Ποτέ. Από κανέναν. Και να το έχω, λέω δεν το έχω. τώρα αυτό δεν είναι να το Τι αλλά ναι, τώρα. Γιατί. Γιατί. Φίλε, εγώ έχω φτιάξει ετοιμάσει ένα σετ. Εντάξει, μπορεί να το έπαιζα το κομμάτι, μπορεί να μην το έπαιζα κιόλα. Ε, όταν μου το ζητάει. Εντάξει, δεν δε συμβαίνει πάντα. Okay. Αν μου, δηλαδή, μου ταιριάξει το σετ σε αυτό το τρίωρο που παίζω, mm -hmm. θα το βάλω. Αλλά δεν θα το βάλω εκείνη τη στιγμή που το ζητάει ω παραγγελία ο άλλο. Ναι. Σε έναν αντιτζέρε, παιδί μου, του δικού σου επίπεδου, συμβαίνει συχνά να έρχονται για παραγγελίε ή ξέρουν ότι είναι αντιτζέρε. Ε, όχι, 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 όχι. Δεν έρχονται πια. Ε, αν είναι τελείω. Ναι. Έχουν πει και δέκα ποτά και δεν θυμούνται και ποιο είναι. Σωστό, οπότε. Ποτέ... Και θέλει <laughs> και να ακούσει κάτι συγκεκριμένο αυτό. Ναι. Αλλά όχι. Παραγγελίε εντάξει, γενικά δεν είχα όλα αυτά τα χρόνια. Mm -hmm. η... η λεγόμενη χρυσή εποχή του κλάμπινγκ που εσύ την έζησε από μέσα στην Αθήνα και στην Ελλάδα ναι, και, και ήταν... στον κόσμο. Ήταν όντω χρυσή που λένε ή απλά ωρεοποιούμε το παρελθόν. Όχι, όχι, ήταν χρυσή. Ήταν... Τότε δηλαδή, όσοι λέω που ήρθα εδώ 2001 εδώ mm -hmm. και ήταν και λίγο πιο πριν από ό,τι κατάλαβα, είχε ξεκινήσει. Αλλά εγώ δεν Εντά το είχα εδώ. εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ήταν πραγματικά άλλη εποχή. Χωρί κινητά, χωρί τέτοια social media, χωρί τίποτα. Mm -hmm. Όλοι βγαίναν για να διασκεδάσουν απλά. Να. Mm -hmm. και να ακούσουν μουσική κιόλα. Και χόρευαν σαν να μην υπάρχει ναι, αύριο ή Ναι, ναι, ναι. Και Μέχρι, όλα αυτά. Για τρει μέρε <laughs> <laughs> και έχει παίξει σε όλη την Ελλάδα, έχει παίξει και σε διάφορε χώρε και στο εξωτερικό. Έχω παίξει. Πολύ πέπεζα στη Λιθουανία που το είχαμε κάνει σαν ψηλό residency. Πήγαινα δύο-τρει φορέ το χρόνο και με την Άννα Μαρία εκεί. Μα είχαν σαν θεότητε. <laughs> ναι. <laughs> Γιατί γουστάναν πολύ αυτό το progressive το τέτοιο. Uh -huh. Πολλές φορές Πολλέ φορέ Αργεντινή. Πέντε φορέ και σε διάφορα μέρη τώρα. Καζακστάν, Κίνα, Ιαπωνία. Πώ φτάνει ένα DJ από την Ελλάδα, από μια τόσο ωραία χώρα, να παίζει στα πέραντα του πλανήτη, από την Αργεντινή μέχρι την Κίνα, που λε. Γιατί είχα δισκογραφία. Αν έχει δισκογραφία, έχει κομμάτια γνωστά mm -hmm. που τα παίζουν και άλλοι DJ πιο μεγάλοι από εμά, άλλου Βεληνίκου. Ε, διαδίδεται. Και σε κλείνουν και μέσω αυτού νου, βασικά. Οπότε εσύ έφτανε στην Αργεντινή να παίξει και έπαιζε και έβλεπε ο κόσμο από κάτω ήξερε τα, τα ναι, τραγούδια ναι, σου. Ναι, ναι, καλά. Ηταν κάποια. Το Ocean Blue, α πούμε, είναι παγκοσμίου φήμη. Ναι. Είχα και άλλα κομμάτια που έβγαζα στι εταιρείε του Disneyland που ήταν όλα πολύ δυνατά κομμάτια για την εποχή. Mm -hmm. Η εποχή που λέμε τώρα ότι έχει περάσει, ας πούμε, έχουν περάσει μέρε των superstar DJs. Ισχύει. Τώρα έχει, απλά έχει αλλάξει κάπω τι εννοείται Superstar DJ, ρε μου. Είναι πιο πολύ. Τι είναι ε... σήμερα ο Superstar DJ. Ε... Κάτσε παλιά ήταν ο α πούμε, Superstar DJ. Ε, ήταν ε, ο... ε Σαν αντίκτυπο, αυτοί παραμένουν και ήταν και τότε και τώρα. Οι Deep Dish mm -hmm. χωρίσαν, ξαναενωθήκαν εδώ μεταξύ για να κάνουν εμφανίσει. Mm -hmm. ε, μαζί εντάξει ο Solo δεν υπήρχε ε, ποιους άλλους τώρα πούμε. Ε, μετά πήγαμε πιο πολύ στο τέκνο, Ρίτσι Χότιν και Dub Fire, από του GPD, Καρ Cox mm -hmm. υπήρχε. Όλοι αυτοί οι DJ είναι χρόνια. Ναι. Yeah. Και μετά τώρα είναι ένα άλλο κίνημα που είναι αυτή η Kind of Music, Adam Port. Ε, Ποιο άλλο να πούμε. Που είναι πιο πολύ. Αυτή είναι η ωραία φάση. Είναι. Ο In Me. Εν Me εν τέτοια, με πιάνα μέσα και τέτοια. Είναι τη δικιά μα φάση. Πολύ πιο αργόμπητο. Mm -hmm. Ταξιδιάρικο. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τα πα πολύ καλά με την τέκνο, έτσι, το σφυροκόπημα. Δεν ε, πήγα σε... να το γυρίσω τέκνο κάποια στιγμή, στον φίλο μου τον Κρίσιαν Καμπά. <laughs> 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 ο οποίο βαράει αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό, είναι η έννοια του τέκνο. Να ε, το κουστάρι, ναι. Ο οποίο ήταν παλιά progressive και είχε βγάλει και στη Swift Records. Uh -huh. ε, αλλά το γύρισε τέκνο. Πήγα και εγώ λίγο να το Δεν μου, δεν μου βγαίνει το τέκνο. Ναι. Ε. Ε, τέκνο, μιλάμε για πόσα BPM, δηλαδή. Στα 130, ξέρω εγώ. Ε, όχι, και το τέκνο παίζει 128, 127. Okay. Ναι, πάει και 130. Υπάρχει αυτό το τέκνο το πολύ πιο γρήγορο τώρα που είναι και όλε πολλέ γυναίκε. Ντέμπορα mm Ντελούκα, -hmm. De οι άλλε. Οι... Δεν τι θυμάμαι και όλε τώρα. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα γενικά γυναικείο τέτοιο που είναι full τέκνο που βγαίνει. Νίνα Κράβιτ. Mm -hmm. που βαράνε 135. <τυξ> <τυξ> ξύλο, ε! Ναι, ναι, ξύλο, ξύλο. Ε, εγώ αυτό το πράγμα δεν... Ναι. δεν μου βγαίνει κάτι. Ο καλύτερος DJ κατά τη γνώμη σου σήμερα, έτσι, από τους γνωστούς ναι, απέξω. Δεν μπορώ να πω καλύτερο DJ. Ένας, ε, πες μου τρεις. Τι θεωρείς εσύ, ο Σόλωμαν ας πούμε... Είναι ο η... Σόλωμαν είναι, ναι, εννοείται και αυτό που κάνει και πώς το κάνει. Ο Καρ Κόξ παραμένει, ε, γιατί κάνει και ένα μίξη, μια μίξη από διάφορα. Δηλαδή το θέμα είναι να μπορέσει να μπλέξει και διάφορα είδη μεταξύ του. Ναι. Όπω το κάνει πολύ ο Σόλογο. Ο οποίο διάβασα ότι υπάρχουν μέρε σερεί που δεν κοιμάται καθόλου και πηγαίνει με το αεροπλάνο από την Ήμπιζα που μένει ναι. μόνιμα πηγαίνει ναι, στη Γερμανία α ναι, πούμε ναι. να παίξει. Ναι και παίζει και, και στο after μετά. Ναι. Από τέτοια τρέλα έχει. Πόσε είναι οι περισσότερε ώρε που έχει παίξει σε σετ, ε, 8. 8 ώρε ε. ε. Η γενιά. Δεν το ξανακάνω. Μετά πώ. Πως... <laughs> είσαι μετά από ένα τέτοιο. <laughs> Εντά, μετά δεν συνέρχεσαι. <laughs> Εντάξει, χθε. Τες... Αναλόγω. Τότε ήμουν και πιο μικρό. Αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία. Αυτοί πώ το κάνουν, αυτοί σίγουρα. Εντάξει, τι βιταμίνες και τέτοια. Δεν ναι, ναι. Ειδικά κοκτέιλ για να του κρατάνε. Όπω κάνουν οι Rolling Stones, πούμε, για να παίξουν τώρα. οι ναι. Παππούδε. Στο, 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 σπίτι τι μουσική ακούς για να χαλαρώσει μετά από ένα μεγάλο πάρτι. Ε, τι να σου πω, τζάζ. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> όχι. Ambient. Με πιάνα και τέτοια μέσα. Τελείω. Αυτό το. Χωρί <laughs> μπότε και τέτοια. Ναι, ναι όχι, 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 δεν μπορώ. Ναι. Η σκηνή τώρα, η... γενικά θα την πω Χορευτική, θα μου πει, αυτό είναι πολύ γενικό. Είναι 100 διαφορετικά είδη. Έχει ενδιαφέρον σήμερα στην Ελλάδα. Ξέρεις που δεν έχουν κλείσει τα, όλα αυτά τα θρηλυκά μεγάλα κλαμπ και ο κόσμο έχει στραφεί σε πιο μικρά μαγαζιά, ενδεχομένω και συνοικιακά. Έχει παλμό, α πούμε, ακόμη το πράγμα. Έχει παλμό, απλά έχει, είναι διαφορετικό ο παλμό. Δουλεύει πολύ το καλοκαίρι mm -hmm. με open μαγαζιά. Τύπου Bolivar. Ε, Μήκονο Σκορπιό, τέτοια δηλαδή, τέτοιου τύπου κάπου παραντήσω και όλα τα μπιτσόμπαρα πιο πολύ mm -hmm. ε, και σε απογευματινά πάρτι. Να. Mm -hmm. Που πλέον πάει ο άλλο διασκεδάζει και 11 η ώρα είναι στο κρεβάτι, που λένε. Mm -hmm. από την πλευρά εντάξει, ναι, υπάρχει. Ρε, παιδί μου απλά είναι σε πιο μικρά μαγαζάκια μαζεμένο και είναι πιο πολύ αυτό το στυλ το, τη μουσική που δεν είναι τύπου τέκνο. Τέκνο κάνουν events, κάνουν οι blend ο Λορέτζο και αυτοί που κάνουν σε μεγάλα venue. Mm -hmm. ε, ή και σε μεγάλα μαγαζιά, ρε παιδί μου, που πέφτει κανονικά κοπάνημα και πάνε εκεί όλοι για να, yeah, yeah, yeah. για να... Για να κοπανηθούν στην ουσία. το οποίο εγώ <laughs> <laughs> πήγα μια φορά <laughs> που έπαιζε γιατί ο Νταμ είναι φίλο μου αυτό ο ένα από του διπτή. Φίλε δε, στο μισάωρο πάνω λέω Πολύ ξύλο, Έχ ε. Έχει αλλάξει κάτι. Όχι στη μουσική. <laughs> 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 ναι. Εντάξει, το λέω τώρα έτσι. Σίγουρα και το τέκνο είναι. Ναι, έχει Μια τη χάρη, μεγάλη ναι. ναι, ναι. τομή τη μουσική που είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ. <laughs> απλά δεν με εκφράζει εμένα. <laughs> Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα που είμαι 20 χρονών και ξέρω. Τι έχει κάνει ο Τζιπαλ, τι κυκλοφορίες έχει βγάλει, πόσο σημαντικός είναι για την όλη φάση. Και έρχομαι, γνωριζόμαστε και σου λέω, πες μου τα μυστικά για να γίνω καλός DJ. Τι πρέπει να κάνω. Τότε, ερώτηση. Να πάω να αγοράσει 40 βινίλια και να ξέρει με δίσκους, για αρχή. Οκ. Τι βινίλια. Αναλόγω τη μουσική θέλει να παίξει καταρχήν, γιατί πλέον η μουσική... Θέλω να παίξω τη μουσική που παίζει ο Τζιπαλ. Ε, φίλε, εδώ εντάξει, την τωρινή. Την τωρινή. Κάθε εκπομπή είναι διαφορετική θεματικά καταρχήν, ειδικά στο best που ασχολούν περισσότερο. Μπορεί να είναι άφρο, <σχύ> house, deep house, mm -hmm. που είναι χαλαρή και μπορεί να παίζει μέχρι και 118 bpm. Και μπορεί να είναι και melodic techno and house, αυτό, αυτό που είναι το καινούργιο προς το progress που εχει mm -hmm. μελωδίες και ατμόσφαιρες το οποίο είναι 125-124 okay. αναλόγως και υπάρχουν και διακυμάνσει και ανάμεσα Μάλιστα. για να, εντάξει, εγώ πιστεύω πρέπει να έχεις μουσική παιδεία δεν θα το λέω μουσική παιδεία πρέπει να ψάχνεσαι γιατί μπορεί να πάρεις τα 40 κομμάτια του beatport ας πούμε τα top 100 και να κάνεις ένα ωραίο σετ το οποίο θα είναι όλα τα καλά τα πιο δυνατά κομμάτια που παίζουν εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Αυτό δεν λέει κάτι. Για μένα. Okay. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένα. Ναι, ναι ο καθένα. Και δεν έχει, και δεν έχει ενδιαφέρον. Άρα, ε, για να μάθω να μιξάρω, πρέπει να μάθω πάνω σε βινιλία. Πρέπει Αυτό να το λέω σαν τεχνική και να μπορεί να, να, λίγο να πιάσει την αίσθηση του τι είναι πραγματικά DJ mm -hmm. ω μίξη. Δηλαδή, είσαι εσύ DJ, α πούμε. Ναι. Αντί για το controller με το sync να αρχίσει να βγει στον παλμό, να δεις που κάθε κομμάτι μπορεί να δέσει μεταξύ του. Και βασικά πιο πολύ μουσική αυτό είναι το. Η μουσική, δηλαδή πώς, τι μουσική θες να παίξεις. Καταρχήν θα πρέπει από εκεί να ξεκινήσεις. Okay. Σε τι στυλ θα γεννηθεί και να, να μπεις και να ψάξεις τι κυκλοφορεί και τι γίνεται και... Το sync να μην το πατάω. <laughs> το, το πάτα τώρα, εντάξει. Και με το sync, άμα πατήσει το sync, πάλι δεν ξέρει. Μπορεί να μοιξάρει τέλεια και uh -huh. μπορεί να κάνει τι τέλειε μίξει σε πολύ επαγγελματικό επίπεδο. Κατάλαβε τι εννοώ. Uh -huh. Ή απλά πατά στο sync και την ώρα που τελειώνει το ένα ξεκινάει το άλλο ή κάνει μια απλή μίξη ή την ψάχνει τη μίξη. Είναι τα κομμάτια στο ίδιο κλειδί μουσικά, uh -huh. Ή Έχουν τα ίδια elements, τα ίδια στοιχεία ή την ώρα που φεύγει τα κρουστά μπαίνει το άλλο μπαίνει η μπότα έχει δηλαδή τεχνικές για να μιξάρεις και με το σινκ δεν πειράζει το σινκ okay. πατημένο το σινκ και στα δύο <laughs> και μπορείς να κάνεις μαγικά <laughs> ναι, έτσι ναι, ναι. <laughs> Παρ' όλα αυτά η μίξη σου άμα είναι απλά έχεις κατεβάσει 10 κομμάτια σου λέω και τα μιξάρεις είτε με το σινκ είτε χωρίς το σινκ Κάτσε όμω, νοείται ω μίξη το απλά Τελειώνει το ένα τραγούδι fade out και fade in, πώς να σου πω. Είναι μίξη αυτό, Όχι, δεν είναι μίξη. Αυτό Εκεί πάλε, είναι το βάλει το Spotify, σε... κάνει ένα crossfade 12 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Και το να παίζει μόνο του, το επιλέγει, επιλέγει <laughs> κατευθείαν τα κομμάτια. Και εσύ βγάζει φωτογραφίε. <laughs> έτσι και κανένα χαβαλέ. Ναι, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι και αυτό είναι μίξη. Ε, δεν είναι, είναι, μίξη. το Spotify εδώ ακόμα δεν το έχουν κάνει έτσι. Αλλά στην Αμερική και δεν ξέρω ποιε άλλε χώρε έχουν κάνει το party με DJ mode. Κάτι <laughs> το οποίο μιξάρει κατευθείαν μόνο του. Θα σα φάει τη δουλειά δηλαδή. Ε, δεν την τρώει τη δουλειά. Βίλα, δηλαδή, αν δεν το ανθρώπινο χέρι, όπω και λέει για τα. AI, τα... Γράφουν μουσικέ μόνο σου. Μπαίνει μέσα, γράφει ένα κείμενο. Τι θε να λέει το τραγούδι, Τι εσάνες. Πώ είναι, Έλε. Τα γράφει. Γράφει, τρέχουν οι αλγόριθμοι από πίσω και σου παρουσιάζει να τραγουδάει ο Prince. Με τη φωνή του Prince που έχει πεθάνει, με στίχου απίστευτου, ενώ τι είναι αυτό. Ναι, ναι. εσύ αυτό δεν σε σκιάζει καθόλου. Ε, δηλαδή, μουσική έχει. Είναι παντού, κάσου. είναι δεν είναι μόνο στη μουσική αυτό. Αν το βάλει κάτω, τώρα είναι συζήτηση μεγάλη. Ναι, ναι με σκιάζει. Αλλά. Δηλαδή, θέλω να δεν πω. Δεν ξέρω, το, τι να το πω. Έτσι Ένας... ω και, και δημοσιογράφο. Α πούμε, άμα αρχίσει να σου γράφουν όλα τα κείμενα ο υπολογιστή, να βάλεις ναι. πέντε λέξει. Ε, τι θα γράψω αύριο να πει. <laughs> αυτά, ε. Λοιπόν, βάζει πέντε λέξει στο IENTOR. AI, και λέει αρχίζει αυτό και σου βγάζει ένα γραφή κείμενο φοβερό, να το πάρ' το. <laughs> <laughs> θα, θα μείνουμε χωρίς δουλειά από ό,τι φαίνεται. Ε, εντάξει, πιστεύω. Ε, δι... Την επόμενη μέρα της, του Αθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, κλάμπινγκ, πώς τη βλέπεις? Για τα επόμενα πότε, πέντε... Σε, σε πέντε χρόνια, ας πούμε. Πώς το βλέπεις το πράγμα. Αν δεν έχουμε ξανά κορονοϊό ή κάτι τέτοιο. Εννοείται. Έχει δύο ξανά... χρόνια τον κορονοϊό, δεν υπήρξε τίποτα βασικά. Αυτό ήταν το άλλο θέμα όσον αφορά το social life έξω και να... Αλλά εντάξει, σταθερά τη βλέπω και κινείται πλέον ε, παγκόσμια. Ρε παιδί μου, στο ίδιο επίπεδο. Mm -hmm. Δουλεύει πολύ το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εντάξει, το χειμώνα, σου λέω, είναι πιο πολύ με τα μικρά μαγαζιά, μπάρ ή τέτοια, τα οποία κάνουν ό,τι κάνουν. Mm -hmm. Αλλά εντάξει, ται, είναι... Τώρα, η μουσική, αν θα κάνει κάποια Η μουσική είναι ένα σύμπλεγμα, πλέον. Mm -hmm. ένα. Δηλαδή, έχουν μπλέξει πολλά είδη μαζί. Mm -hmm. Και υπάρχουν τα καλά κομμάτια και τα κακά, κακά κομμάτια. Με την έννοια, καλές παραγωγές, προσεγμένες, Και yeah, προ... παραγωγές που κάνουν copy-paste. Παίρνεις το πιτσιρίκο στο laptop, και απλα απλά copy-paste και προσπαθεί να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Mm -hmm. Πότε σε ακούμε στον Best? Πότε. Παρασκευή ή Σάββατο να πω τώρα. Και τα δύο. Γιατί όχι. ε, Παρασκευή προ Σάββατο είναι μία με δύο το βράδυ. Mm -hmm. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, mm -hmm. μετά, 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 τα μεσάνυχτα, yeah. μία το βράδυ. Mm -hmm. Μία με δύο. Μέχρι δύο τζιπάλ στον Best 92,6 και τα υπόλοιπα το που παίζει τα βρίσκουμε στα social σου. Ναι. Yeah. Αν παίζω με σάσα την άλλη εβδομάδα, το οποίο είναι σημαντικό. Α, ναι. Ε, στον Πόλιβαρ, θα έρθει. Ε. Σίγουρα. Yeah. <laughs> Εκεί θα είμαι μέχρι το πρωί. <laughs> 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 εγώ δεν αντέχω μέχρι το πρωί, τέλο πάντων. Ναι. Τελικά, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα το δώσω. Να είσαι Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast χίλια και μία νύχτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.